Αυτό είναι ένα πλήγμα για το σχολικό αθλητισμό. Εμένα είναι η τελευταία μου χρονιά, αλλά για τα παιδιά που ακολουθούν ελπίζω να καταφέρουν να διατηρηθεί το σχολείο, γιατί έχουμε πολλές διακρίσεις. Σήκωσαν την κούπα του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και χάρισαν στην Κρήτη την πρωτιά. Και αν τα συγχαρτήρια και οι επιβραβεύσεις πέφτουν βροχή, ο αέρας της νίκης βάλεται, καθώς από του χρόνου το 7ο ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου καταργείται ως αθλητικό σχολείο. Είναι το 8ο Πανελλήνιο το οποίο φέρνουν στο σχολείο. Δυστυχώς, όπως είπα και προηγούμενα, το αθλητικό μάλλον βαίνει προς κατάργηση. Αλλά ούτως ή άλλως θα εξακολουθήσει το σχολείο μας να έχει παράδοση το ποδόσφαιρο. Ως τμήμα αθλητικής διευκόλυνσης, το 7ο Λύκειο έφερε πολλές φορές μεγάλες επιδόσεις και κατακτήσεις, κρατώντας ψηλά τον πήχη του μαθητικού αθλητισμού. Αυτό είναι το 8ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα ποδοσφαίρου, ενώ 5 φορές έχει ταξιδέψει στα πέρατα της γης, συμμετέχοντας σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Το αθλητικό σχολείο των μεγάλων επιτυχιών θα έχει την ίδια τύχη με όλα τα υπόλοιπα που το Υπουργείο αποφάσισε να καταργήσει. Αυτό είναι ένα πλήγμα για το σχολικό αθλητισμό, διότι τα σχολεία που ήταν τα ΕΤΑΔ και τα ΤΑΔ λειτουργούσαν με σκοπό να βγάζουν παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες σε κάποια αθλήματα. Εμένα είναι η τελευταία μου χρονιά, αλλά για τα παιδιά που ακολουθούν ελπίζω να καταφέρουν να διατηρηθεί το σχολείο, γιατί έχουμε πολλές διακρίσεις σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να το διακρίνουμε όσο μπορούμε. Και αν τα χαμόγελα περίσευαν σήμερα κατά τη βράβευση μαθητών και εκπαιδευτικών στην περιφέρεια Κρήτης, η σκιά της κατάργησης δεν θα μπορούσε να λείπει με το Γενικό Γραμματέα να δεσμεύεται να πράξει ό,τι περνά από το χέρι του. Για την επιτυχία σας, που πραγματικά μας κάνει υπερήφανους όλους, γιατί μια τέτοια κατάκτηση δεν είναι απλή. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον του χρόνου δεν θα υπάρχει αθλητικό σχολείο Ηρακλείου. Εμείς θα προσπαθήσουμε με το Υπουργείο να δούμε πώς και τι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σχολείο. Όσα σύμφορα οικονομικά και αντιπαραγωγικά για τον αθλητισμό καταργούνται τα αθλητικά σχολεία σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Το 7ο Λύκειο θα έχει την ίδια τύχη και σέφερε την Κρήτη και το μαθητικό αθλητισμό για πολλές φορές στην κορυφή.